Καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας, θέλω να σας ευχαριστήσω για τις όμορφες ευχές και τις καλές επιτυχίες που γράφετε και το καλή επιτυχία για το Σάββατο που έρχεται. Έχουμε μπει στο τελικό. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω επιστρέψει. Το στρες ήταν πάρα πολύ μεγάλο γιατί ήταν ένας προκριματικός με πολύ ένταση για διάφορους λόγους, λόγω της φλεγμονής που αντιμετώπισα, λόγω το ότι είναι προκριματική για Ολυμπιακούς Αγώνες, για διάφορους λόγους. Γιατί είναι ο πρώτος μου αγώνας μετά από 11 μήνες, ρε παιδάκι μου. Και ήρθαμε εδώ να το κάνουμε χωρίς προετοιμασία, τέλος πάντων. Λοιπόν, είμαι χαρούμενος, είμαι αισιόδοξος και είμαι σίγουρος, εντάξει δεν είμαι σίγουρος, αλλά είμαι σίγουρος ότι το Σάββατο θα έρθει το αποτέλεσμα που όλοι θέλουμε. Γιατί δεν θα έχω στρες όπως είχα χτες, γιατί θα νιώθω πολύ πιο έτοιμος, γιατί δεν θα έχω φλεγμονή, φαντάζομαι. Και όλα θα πάνε καλά ρε παιδάκι μου, όλα θα πάνε καλά. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται εδώ τώρα ωραίο βίντεο πριν το παγκόσμιο. Τελικός, εδώ το Tokyo, Stuttgart. Βάνα, να είσαι ένας καλή μπροστά γιατί φαίνεται πολύ... πολύ διαφορά του εκεί. Τι θα γίνει ρε φίλε τώρα? Άμα είσαι καλό παιδί θα σου πάρω δώρο. Τι θα φαρείς? Τι θέλεις? Λέω μια μπλούζα. Μια μπλούζα με το σήμα της Mercedes. Παιδιά ξέρετε, την έχετε δει την αρένα εδώ, το stadium. Δείξε πάνω εκεί. Mercedes-Benz Stadium. Δείξτε το. Έλα. Δείξτε. Υπάρχει συνεργασία με αυτό το brand. Δεν τρέπομαι να το πω, το ξέρετε όλοι. Χαίρομαι πάρα πολύ που αγωνίζομαι και βρίσκομαι σε αυτήν εδώ την περιοχή. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα με πιέσει κανένα πουλί και πως θα μου φέρει γούρι όλο αυτό, χωρίς να με πιέσει κανένα πουλί. Γιατί τα βλέπω, τα ακούτε από... Κοίτα πάνω και γύρω. Τρίτη, 4 μέρες μέχρι τον τελικό. Πρώτη μέρα λίγο πιο σοβαρής προπόνησης, πάλι θα κυλήσει ξεκούραστα. Αυτή η εβδομάδα και γενικώς αυτή η μέρα θα πάμε ξεκούραστοι σε αυτό τον τελικό το Σάββατο αυτή τη φορά, χωρίς φλεγμονές, χωρίς κούραση, για να πετύχουμε αυτό το οποίο έχω υποσχεθεί. Και ως γνωστόν, τις υποσχέσεις μου τις κρατάω. Οπότε έχει πολλή δουλειά αυτή η εβδομάδα, σωστή δουλειά, στοχευμένη. Γιατί το Σάββατο πρέπει να το σηκώσουμε, παιδί μου. Δεν γίνεται αλλιώς. Κάτι με πιάνει, κάτι με πνίγει.
Τι θα γίνει ρε φίλε? Με τη γυναίκα μου δεν με αφήνεις να μιλήσω. Στην προπόνηση έρχεσαι και τραβάς. Νερό δεν με αφήνεις να πιω. Ανάσα θα με αφήσεις να πάρω? Λοιπόν, τελειώσαμε την προπόνηση, τελείωσε πριν η προπόνηση και ήρθαμε για ένα γρήγορο καφεδάκι, γιατί είμαστε και λάτρεις του εσπρέσο, εδώ στο Ludwigsburg, στο χωριό που μένουμε έξω από τη Στουτγκάρδη, και θα πάμε μετά να ξεκουραστούμε για να πάμε για τη δεύτερη προπόνηση. Μείνετε συντονισμένοι. Φύγε! Αδιασμένος είμαι, Γιάννη. Αλλά δεν πέφτω με τίποτα. Υπέφερα πολύ 11 μήνες για να τα παρατήσω εδώ. Πάλι θα κυλήσει ξεκούραστα. Good bye. Bye bye. See you. Bye bye. Θα μου γέλα στο χιλάκι σου σήμερα. Γιατί άραγε? Γιατί πλησιάζει το Σάββατο. Θες να πεις τι θα γίνει το Σάββατο? Θα πάρω πως την κάμερα. Τσα! Αυτό δεν το περίμενες. Ε, δεν το περίμενες. Μην κατεβάσεις την κάμερα. Μην κατεβάσεις την κάμερα. Μην την κατεβάσεις την κάμερα. Τελείωσε η σημερινή προπόνηση. Ημέρα Τετάρτη. Ημέρα Τετάρτη. Κοίτα, τώρα μπορείς να την κατεβάσεις. Ημέρα Τετάρτη. Ημέρα σήμερα. Τι μέρα είναι, δεν το πες. Τετάρτη. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί όμως επιτέλους έχει αρχίσει να μας αφήνει να δουλεύουμε πολύ καλά. Οπότε πάμε έξω να πιούμε το καφεδάκι μας, να πάμε για φαγητό και τα υπόλοιπα θα σας τα πω έξω. Φτάσαμε λοιπόν στο εστιατόριο εδώ, το ελληνικό εστιατόριο που τρώμε κοντά στο ξενοδοχείο μας, και όλα έχουν πάει καλά μέχρι τώρα, οι προπονήσεις όλες έχουν πάει καλά, η εβδομάδα κυλάει υπέροχα, το έχουμε, προχωράμε δυνατά. Αυτά ρε παιδιά, καλό βράδυ. Πάμε να φάμε τώρα, γιατί θα δαγκώσω και εσένα σε λίγο. Πήγαμε. Έτσι. Sorry.